Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια. Εάν έχετε κάποια ερωτήματα τα οποία θέλετε να μου θέσετε, μήπως μπορώ να βοηθήσω, αφήστε τα κάτω στο comment section. Ξεκινάω με την σημερινή ερώτηση, η οποία είναι πώς στείνεις στρατηγική για να προωθήσεις μια μπάντα. Αυτή η ερώτηση μου την έστειλε ένας φίλος, ο Beast Base, εάν το λέω καλά το ψευδώνυμο. Και θα μπω στην κουβέντα για να απαντήσω σε αυτό λέγοντας ότι προσπαθήσω να πιάσω το κομμάτι το οποίο λέγεται προωθώ την μπάντα για ένα live. Δεν μπαίνω στη διαδικασία για να πω για δισκογραφία ή πώς προωθείς. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Όσο και να μοιάζουν μεταξύ τους, έχεις μια διαφορετικότητα την οποία δεν μπορώ να πω πολύ απλά ότι κάνεις απλά το ένα στο άλλο. Άρα ας πούμε ότι κάνουμε ένα πρόμο για live. Ένα σημαντικό πράγμα είναι να ξέρεις βέβαια τις ημερομηνίες. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Μία να σου κλείσουν ημερομηνία, να σου πούνε ότι έχουμε ένα φεστιβάλ την τάδε ημερομηνία ή έχουμε ένα live και θα ήθελα να παίξεις μαζί μας support. Και την περίπτωση την οποία κλείνεις εσύ το δικό σου live. Καλύτερα να πιάσουμε τη δεύτερη περίπτωση, ότι κλείνεις το δικό σου live. Ας πούμε ότι είμαστε εκεί. Έχεις βγάλει EP, δεν έχεις βγάλει EP, δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά ας πάρουμε αυτή την περίπτωση τώρα, ωραία. Δεν θα πάω κατευθείαν στο πώς προμοτάρεις, αλλά θα πάω λίγο πιο πίσω στη βάση την οποία πιστεύω ότι πρέπει να έχει στήσει μια μπάντα για να μπορέσει να ακολουθήσει τα επόμενα βήματα και να λειτουργήσουν. Πολλά πράγματα μπορούν να δουλέψουν, αλλά μετά από λίγο να διαλυθούν. Άρα θα ήθελα να πάω λίγο πριν από το πρόμο. Το πρώτο για μένα σημαντικό πράγμα είναι η φιλοσοφία των meeting. Η φιλοσοφία των meeting για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να είναι full επαγγελματικό. Δεν είμαι καθόλου υπέρ στα meeting που είναι του τύπου βγαίνουμε, πίνουμε, γίνομαστε τύφλα και λέμε ιδέες εκεί, 5 ώρες, βγαίνουμε και ξενυχτάμε. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Το βλέπω αρκετά συχνά και διαφωνώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει το meeting να έχει ένα συγκεκριμένο νόημα, να υπάρχει μια ιδέα, να είναι καλωστημένη ιδέα, να υπάρχει ένα πλάνο στην ιδέα, να είναι όσο πιο συγκεκριμένη γίνεται. Όταν επικοινωνείς με την υπόλοιπη μπάντα, τους λες ότι θέλουμε να συζητήσω κάτι σοβαρό για το συγκεκριμένο αντικείμενο, τους δίνεις μια ιδέα γιατί μπορεί να έχουν κάτι να σκεφτούν ή οτιδήποτε. Δεν είμαστε στο μυαλό των άλλων, άρα καλό θα ήταν να ξέρεις. Να τους δώσεις ένα tip ότι τι πρόκειται να συζητήσουμε και ύστερα κάνεις το meeting. Για μένα το meeting δεν πρέπει να είναι 5 ώρες, πρέπει να είναι 1 ώρα, 1,5, να είναι περιεκτικό. Δηλαδή να μιλήσεις για το συγκεκριμένο θέμα και να μην ανοιχτείς πολύ περισσότερο έξω από αυτό. Εκτός αν τελειώσει το meeting και μετά ξεκινήσεις και αρχίζεις και πίνεις μπύρες. Που και αυτό το θεωρώ λίγο. Όταν γίνονται μαζί το ένα πίσω από το άλλο, αρχίζουν και αλλάζεις ιδέες μετά, παίρνεις άλλες αποφάσεις. Καλό θα είναι δηλαδή να μείνεις strict εκεί. Το δεύτερο, που δεν το βάζω με απαραίτητα συγκεκριμένη σειρά τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να οριστεί η ηγεσία της μπάντας. Δηλαδή, ποιος θα είναι. Θα είσαι εσύ, θα είναι ο αδερφός σου, θα είναι τρεις στην μπάντα, τέσσερις, πέντε, όλοι, ένας, κανένας. Το πώς θα είναι η ηγεσία για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι πλαναρισμένα και πάνε καλά. Αλλά μετά από λίγο καιρό κάποιος κουράζεται, λίγο βαριέται, ξεχνιέται κάποιος, του χάθεται μια δουλειά και αφήνονται λίγο τα πράγματα. Δηλαδή λέει ο ένας, είχα δουλειά και δεν έκανα τελικά αυτό που ήταν να κάνω και γιατί δεν το έκανες εσύ αφού την προηγούμενη φορά το έχεις κάνει εσύ ή μου είπες και τελικά. Δηλαδή είναι καλό να υπάρχει μια ηγεσία η οποία ορίζει το πώς θα κινούνται λίγο τα πράγματα γιατί πάρα πολύ εύκολα υπάρχουν παρεξηγήσεις. Άρα, είτε είναι ένας, είτε είναι πέντε, είτε οτιδήποτε, να ξέρεις ότι πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος ορίζει τις δουλειές και όχι σαν αφεντικό, αλλά περισσότερο ότι η ηγεσία πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνει τις περισσότερες δουλειές. Άρα, άμα θέλεις να είσαι ο ηγέτης της μπάντας, θα πρέπει να ξέρεις ότι θα πρέπει να κάνεις τα περισσότερα πράγματα εσύ. Αλλά θα πρέπει να ξέρεις ότι όταν θα δώσεις μια δουλειά σε κάποιον, καλό θα είναι να τον πιέσεις σε ένα βαθμό ότι πρέπει να βγει αυτή η δουλειά. Πάρα πολύ σημαντικό που άργησα, μου πήρε πολλά χρόνια να το καταλάβω ότι καμία δουλειά δεν είναι τόσο σημαντική που αξίζει να τσακωθείς. Δεν αξίζει να τσακωθείς ποτέ. Αξίζει μόνο να καταλάβεις ότι έκανες λάθος που έδωσες τη δουλειά σε κάποιον την οποία δεν την έβγαλε εις πέρας. Μπορεί να μην θέλει να το κάνει. Το να τσακωθείς μαζί του είναι λάθος. Το να τον βοηθήσεις να καταλάβει γιατί ήταν λάθος αυτό που έκανε, ναι, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι έχουν τα ίδια κίνητρα. Συνεχίζω και τώρα μπαίνω στο κέριο ζήτημα και στο αγκάθι των μπαντών.
social media. Δυστυχώς πάρα πολλοί έχουν δαιμονοποιήσει τα social media, θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν social media, ίσως δεν είμαστε εμείς για να τα κάνουμε τα social media. Συμφωνώ σε όλα αυτά, αλλά τα social media υπήρχαν από πάντα, αλλά λίγο με λίγο διαφορετική μορφή. Πάντα θα υπήρχε κάποιος στην πάντα, ο οποίος θα μιλούσε με κάποιους, με κόσμο, με μαγαζάτορες, με προμότερες, με οτιδήποτε, και κάπως έβγαινε αυτό προς τα έξω. Πλήρωνες μια διαφήμιση, εμείς μοιράζαμε αφίσες, δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα, ούτε και πιστεύω ότι ήταν και κάτι που έφερνε και πάρα πολύ κόσμο. Τώρα υπάρχει δυνατότητα, εκμεταλλευτείτε το. Έχω βαρεθεί να ακούω κόσμο να λέει ότι εμείς δεν πρέπει και βαριόμαστε και εμείς δεν είμαστε, εμείς γράφουμε μουσική κτλ. Όλοι μας θέλουμε να γράφουμε μουσική, κανένας δεν θέλει να ασχολείται με τα social media. Αφιερώνω την ημέρα πάνω από μία ώρα για να προωθώ πράγματα στα social media. Και πιστέψτε με, δεν είμαι μόνο σε ένα, δεν κάνω μόνο Instagram και τέλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι social media, δώστε το σε κάποιον ο οποίος του αρέσει να το κάνει. Μην το δώσετε απλά και πες εγώ επειδή βαριέμαι κάτω εσύ. Αλλάξτε το mindset, πείτε ότι ναι πρέπει να γίνει, μας κάνει καλό, θα φέρει κόσμο, δεν θα φέρει, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνεται σταθερά. Δυστυχώς δεν κάνεις ένα post και εκτοξεύεσαι, πρέπει να προσπαθείς συχνά. Πάνω σε αυτό πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μην ποστάρεις πράγματα τα οποία γράφεις μέσα, πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, δηλαδή όχι πολλές υπερβολές. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μπουχτίσει λίγο με τις υπερβολές, δηλαδή δεν πείθηκε τόσο πολύ το να πει κάποιος ότι «Α, θα βάλουμε φωτιά στο μαγαζί». Φτάνει να πεις ότι θα παίξεις ένα live, ότι θες να περάσεις καλά, ότι θες να είναι όλα ωραία κτλ. Νομίζω ότι οι υπερβολές, νομίζω ότι δεν χρειάζονται. Είναι απλά υπερβολές και τις καταλαβαίνει ο κόσμος. Μπαίνω στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι ακριβώς πάνω στα social media, είναι φωτογράφηση και βίντεο. Δηλαδή, πρέπει να ορίσεις οπωσδήποτε να κάνεις μια φωτογράφηση η οποία θα είναι σχετική για να προμοτάρεις κάτι. Εάν έχεις ήδη φωτογραφίες από προηγούμενα live, από προηγούμενη φωτογράφηση, καλό είναι να τα χρησιμοποιήσεις, αλλά αν ήδη χρησιμοποιείς το ίδιο υλικό πολύ καιρό, καλό είναι να το ανανεώνεις. Έτσι φαίνεται και ο κόσμος ότι εάν αρχίζει να βλέπει ξανά τις ίδιες φωτογραφίες, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάτι μπαγιάτικο υπάρχει εκεί. Άρα, καλό είναι να προσπαθείς να ανανεώνεις την εικόνα σου. Άρα, μια φωτογράφηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, τα βίντεο είναι πολύ σημαντικά. Μεγάλη προσοχή. Πολλές μπάντες βλέπω ότι κάνουν βίντεο από πρόβες, οι οποίες είναι προβάδικα που δεν είναι και πολύ ωραία. Αν εσύ δείχνεις τον εαυτό σου μικρό, δεν δείχνει και τόσο ωραία έξω. Πολλές φορές μπαίνουμε στο τρυπάκι και κάνουμε τα λάθη, όπως το έχω κάνει και εγώ αυτό δηλαδή. Νόμιζα ότι με το να δείξω backstage μικρολεπτομέρειες, δηλαδή εδώ κάνουμε πρόβα και στην άκρη ξέρω εγώ φαίνονται τα κουτιά παράδειγμα. Αν είναι η Metallica, είναι ωραίο. Αν είμαι εγώ, μάλλον δεν είναι και τόσο cool. Πολύ μεγάλη προσοχή δηλαδή ότι στα βίντεο που ανεβάζετε να είναι ωραία περιποιημένα. Μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε μόνοι σας ένα μοντάζ από βίντεο, από μια πρόβα. Δεν είναι ανάγκη να πληρώνετε κάποιον γι' αυτό. Γυρίζω πίσω δηλαδή στα social media. Είναι μεγάλο κομμάτι τα social media. Μπορεί να χρειάζεσαι δηλαδή παραπάνω από ένα άτομα για να μπορέσουν να βγάλουν τη δουλειά. Δηλαδή να πάρει κάποιο το υλικό με το βίντεο, να σκηνοθετήσει κάτι. Μπορεί να έχει ένα φίλο ο οποίο να μπορεί να το κάνει αυτό. Πάρτε το, μην το αφήνετε στην άκρη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, πρόμο για βίντεο. Φυσικά όλα αυτά να τα σπάς όταν έχεις μια ημερομηνία 1η Ιουνίου είναι το live, να έχεις τουλάχιστον ένα μήνα για να προωθήσεις αυτό. Δεν χρειάζεσαι 6 μήνες, χρειάζεσαι ένα μήνα για μένα, αν είναι δικό σου το live, και βομβαρδίζεις με πλάνο. Δηλαδή, όχι απαραίτητα κάθε μέρα post και χωρίς τις υπερβολές που προανέφερα. Στείνεις ένα πλάνο κάθε πότε θα ανεβάζεις, να υπάρχει μια σταθερότητα, τον οποίο ενημερώνεις κιόλας μέσα στα post για πράγματα του live που αφορούν το live. Δηλαδή, ποιες μπάντες παίζουν, πού θα είναι ο χώρος, πόσο κοστίζει το εισιτήριο, από πού μπορούν να πάρουν τα εισιτήρια. Λεπτομέρειες και πληροφορίες οι οποίες θα βοηθούσουν πάρα πολύ τον κόσμο να έρθει να σε βρει. Πάρα πολύ σημαντικό. Μπαίνω στο τελευταίο μέρος, το οποίο το θεωρώ εξίσου σημαντικό, το οποίο είναι οι συνεντεύξεις. Πρέπει προφανώς να έχεις προγραμματίσει συνεντεύξεις για να μπορέσεις να κλείσεις ένα live. Φυσικά, όπως είπα και στην αρχή, όλα αυτά μοιάζουν και με το πρόμο για ένα άλμπουμ. Ένα release album ή ένα EP. Αλλά ξαναλέω ότι είναι λίγο διαφορετικό. Οι χρόνοι αλλάζουν πάρα πολύ. Στις συνεντεύξεις. Αν δεν μπορείς να κλείσεις μόνο στις συνεντεύξεις, έχω να σου προτείνω το One Woman Company, η οποία είναι η Ελευθερία, είναι φίλοι, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, είναι πάρα πολύ καλή. Σου δώσω ένα παράδειγμα τι εννοώ, ότι σου κλείνει συνεντεύξεις μέρες πριν, εβδομάδες πριν, και πηγαίνεις και τις δίνεις. Γιατί το λέω και ακούγεται λίγο παιδικό και χαζό, γιατί ξέρω μπάντες οι οποίες
κλείσανε συνεντεύξεις και δεν πήγαιναν. Τους έστελναν συνεντεύξεις να τις γράψουν για να τις απαντήσουν και δεν τις απαντούσαν. Ξέρω ότι τις περισσότερες φορές δεν είναι κάτι μεγάλο. Δηλαδή δεν είναι κάποιο webzine πολύ μεγάλο και δεν βρίσκει ενδιαφέρον η μπάντα στο να κάτσει να γράψει κάποιες, να κάνει στον υπολογιστή του, στο Word, το κείμενο για να το στείλει πίσω. Καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο βαρετό, αλλά μην ξεχνάτε ότι 2 άτομα έρθουνε, 5 άτομα έρθουνε. Όλα τα άτομα είναι σημαντικά για σένα αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μόνο για σένα, είναι και για μένα. Δηλαδή, και εγώ το κάνω. Δηλαδή, πριν περίπου 3 χρόνια που είχαμε κάνει ένα live στο Ilion Plus, δεν θυμάμαι πόσες συνεντεύξεις απάντησα. Βέβαια, έχω και την τύχη ότι ενδιαφέρθηκαν και τα webzine, ότι θέλανε να μου πάρουν συνέντευξη. Αλλά εγώ δεν το θεώρησα δεδομένο ότι, okay, έχω 30 συνεντεύξεις να δώσω, εγώ θα δώσω 5. Όχι. Απάντησα σε όλες. Πραγματικά απάντησα σε όλες. Και απαντούσα σε όλες όσο το δυνατόν πιο σύντομα μπορούσα, γιατί το είχα πάρει απόφαση ότι αν θες να προωθήσεις κάτι καλά, πρέπει να προσέξεις το κάθε σου βήμα. Το live έγινε sold out. Ήταν ένα πολύ επιτυχημένο live για μας. Δεν θα σου πω τι συνεντεύξεις τις κάνανε sold out, αλλά ένα-ένα τα βήματα όλα αυτά νομίζω βοήθησαν σε αυτό. Και κάτι ακόμα, το οποίο έχει πολύ πλάκα κάποια φορά, το πετυχαίνω. Πρόκειται πάρα πολύ ποιον στέλνεις στις συνεντεύξεις. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι παρασύρονται και αλλάζουν το χαρακτήρα τους όταν μιλάνε σε μια συνέντευξη. Δείχνουν έναν άλλον εαυτό. Άλλοι θέλουν να δείξουν πόσο πίνουν. Άλλοι θέλουν να δείξουν πόσο ισχυροί είναι. Άλλοι θέλουν να δείξουν πόσο καταθλιπτικοί είναι. Θέλουν να βγάλουν μια πτυχή της προσωπικότητάς τους, αλλά χάνεται. Και καλό θα ήταν να ξεκινήσεις από κάτι το οποίο να είσαι ο εαυτός σου πρώτα απ' όλα. Να μην προσπαθήσεις να είσαι κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο προφανώς. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν λιγότερο, το οποίο και αυτό είναι κακό. Δεν θες να μην πεις τίποτα. Θες να έχεις την προσωπικότητά σου να την βγάλεις προς τα έξω. Δεν θες όμως να αρχίσεις να λες πράγματα ασυναρτησίες. Θέλει προσοχή η συνέντευξη. Ξέρω ότι οι συνεντεύξεις, από προσωπική εμπειρία, δεν είναι όλες οι ερωτήσεις πολύ ενδιαφέρουσες και εάν προσπαθήσεις να βγάλεις κάτι καλό μέσα από αυτό, μάλλον θα χρειαστεί να το τραβήξεις από τα μαλλιά. Άρα προτείνω, απάντα στις ερωτήσεις, προσπάθησε να βάλεις μέσα στις ερωτήσεις σου τον καλύτερο δυνατό σου εαυτό, να απαντήσεις απλά στις ερωτήσεις. Το ξέρω ότι είναι βαρετό. Ακόμα και μεγάλες μπάντες που έχω παρατηρήσει στις συνεντεύξεις τους δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις. Πολύ σπάνιο να πετύχεις έναν καλό άνθρωπο να σου φέρει ερωτήσεις οι οποίες θα σου φέρουν ωραίο υλικό για να αρχίζεις να συζητάς. Άρα μην το τραβάς πολύ από τα μαλλιά. Δώσε τις συνεντεύξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτά για τώρα, αυτά για σήμερα, αυτά για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να βοήθησα. Αν έχεις κάποιες ερωτήσεις έξτρα πάνω σε αυτά που είπα ή κάτι πιο συγκεκριμένο που θέλεις να ρωτήσεις ή κάποιος άλλος, στα σχόλια από κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι που ήσασταν εδώ μαζί μου. Metal Facts επεισόδιο 3. Καλή συνέχεια σε όλους.